Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που στάλθηκαν στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιτζή, στο νοσοκομείο της Καρδίτσας 85 άτομα εμφανίζονται ως ανάπηροι. Ο κ. Ρακιτζής, που διερευνά την υπόθεση, τονίζει ότι σε ένα σύνολο προσωπικού περίπου 200 ατόμων είναι πολύ περίεργο να υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός αναπήρων. Μας έστειλε ο διευθυντής του νοσοκομείου με κατάσταση ότι 85 υπάλληλοι έχουν άδεια, μάλλον έχουν κληθεί από την Υγειονομική Επιτροπή ότι είναι ανάπηροι και αλικιώνται τα βεριατήματα του αναπήρου. Και μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω πόσους έχει υπαλλήλους στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Είπα να το ψάξω, δώσε εντολή στο ΣΕΙ, να το ψάξω. Δεν μου στείλε πόρισμα ακόμα. Ναι. Αλλά πώς να έχει 200 υπαλλήλους. Ναι, ναι. Εννοείται διοικητικούς τώρα, πάντα σε διοικητικό επίπεδο. Μόνο διοικητικό, μόνο και νοσοκόμες. Και νοσοκόμες. Αυτοί δηλαδή βγαίναν ανάπηροι για να έχουν τα ευεργετήματα του νόμου. Έχει, το ανάπηρο έχει κάποια ευεργετήματα. Δηλαδή παίρνει ένα τριπλάσιο φορολόγητο και ένα αυτοκίνητο ενδεχομένως. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και ενδεχομένως και. Ενδεχομένως έχει και τίποτα συντάξει στη σύνταξη, δεν το ξέρω. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι περίεργος ο αριθμός, φαντάζομαι. Αν είναι 200,5 να είναι ανάπηροι, δεν σου κλείνει την περίεργεια. Ο κ. Ρακιτζής τονίζει ότι διερευνά και την πολύ σοβαρή υπόθεση επεξαίρεσης χρημάτων του Κέντρου Περίθαλψης Παιδών, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά προς το παρόν το πόρισμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Ναι. Αλλά δεν μου είχε έρθει ακόμα το πόρισμα. Τέλος, ο Γενικός Επιθεωρητής, μιλώντας στην DRT, κάνει λόγο για εκτεταμένη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, ενώ συγχρόνως δηλώνει απεσιόδοξος για την αντιμετώπιση της. Όπου και να σηκώσει η διαμόρφωση, μάλιστα θα βρεις, κάτι θα βρεις. Μάλιστα. Έτσι, από τους Δήμους μέχρι τα νοσοκομεία, πολεοδομίες, πάντου υπάρχει το. Συγκεκριμένα δεν σου πω. Αυτή δεν μετρέται η διαφορά. Δεν υπάρχει διαφθορόσιμο, να ξέρεις τόσο είναι. Ό,τι πιάνουμε, βγάζουμε κάποια πορίσματα. Mm. Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες όπου... Όχι. Γιατί δεν υπάρχει ο μηχανισμός. Υπάρχουν μηχανισμοί, όταν κατηγορούν, έχουν δικονομικά προνόμια, προτιμά της υπερασπίσεως, απολογία, μπαίνουν οι δικηγόροι στη μέση, προσβάλλουν τις πράξεις, εκφοβίζουν τις μάδες κάνοντας μηνύσεις.